Τι έγινε πάλι με τον Αντώνη? Κοίτα να σου πω. Έχει γίνει ένας χαμός. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Αντώνης από το Big Brother με τις δηλώσεις που έκανε έχει γυρίσει στην Κρήτη, έχει κλειστεί στο σπίτι του. Αλλά μέσα σε 2 ώρες έχει φτάσει η Κρήτη. Ναι. Με το που βγήκε έξω πήρε τα πράγματα και πήγε κατευθείαν στην Κρήτη. Βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Ότι τέλος πάντων έκανε μια πλάκα και αθελά του τα είπε όλα αυτά. Έχουμε μάθει ότι σε γενικές γραμμές έτσι, είπε και άλλα, αλλά εντάξει, δείχνει μετανιωμένος, είπε ότι δεν εννοούσε κάτι τέτοιο, ότι το ποινικό του μητρό είναι καθαρό. Ο ίδιος όμως είχε ενοχληθεί πάρα πολύ που χρησιμοποιήθηκαν κάποια πρόσωπα της οικογένειάς του, όπως και η γιαγιά του, για να γίνουν κάποια χιουμοριστικά βιντεάκια, όπως νομίζω ο Αλαζόνας έπαιξε τη γιαγιά του, οι δηλώσεις της μάνας του παίξανε παντού και την κατέκριναν, και θεωρεί ότι, λένε ότι θα κινηθεί νομικά, έτσι ώστε να προστατέψει και αυτό στην οικογένειά του. Το ότι έκανε το λάθος αυτός, όλη η Ελλάδα εναντίον του, okay, αλλά θεωρεί ότι και κάποια πράγματα έχουν τα όρια του. Εγώ νομίζω έτσι. Ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον ίδιο όσο θέλουμε και να πάμε όπως θέλουμε. Εμένα δεν μου άρεσε που είδα την εικόνα της γιαγιάς του. Αυτό λέω, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να βγάζουν τώρα την υπόλοιπη οικογένεια τώρα μέσα για να πέσουν μπάλα. Πάρε του ίδιου τη δήλωση και κάνε ό,τι θέλεις. Δηλαδή, για τον Αλαζόνα λέω και αυτούς τους YouTubers. Θεωρώ ότι το μάθημα του το έχει πάρει. Ναι. Αλλά όλα έχουν και κάποιο όριο. Το μάθημα έτσι. Το έχει πάρει. Το έχει καταλάβει για τα καλά, ότι έκανε μια μεγάλη βλακεία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κατά βάθος παιδί είναι. Κατά βάθος, ότι έχουν δικαίωμα στο λάθος, όπως όλοι μας. Νομίζω ότι δεν είμαστε σωστοί με αυτή την καταδίκη που κάνουμε. Δηλαδή, να κλείσουμε ένα παιδί μέσα στο σπίτι του για μια συζήτηση που έκανε για τηλεοπτικούς λόγους. Γιατί για να ξέρετε. Στο Big Brother μέσα είναι ένα τηλεπαιχνίδι, στην ουσία, ένα reality τηλεπαιχνίδι, το οποίο έχει στρατηγική. Πιστέψανε κάποιοι ότι με ακραίες δηλώσεις θα πάρουν τον κόσμο μαζί τους. Δηλαδή κάνουν τα αδύνατα δυνατά να κάνουν δηλώσεις για να πάρουν τον κόσμο υπέρ τους. Ότι αυτό που είπε, πίστευε ότι θα πάρει τον αντρικό πληθυσμό μαζί του, ενώ βέβαια τους έχασε όλους. Αυτό είναι ένα μοιραίο λάθος το οποίο έκανε. Τιμωρήθηκε αυτό, το βγάλαμε έξω το παιχνίδι. Δεν μπορούμε όμως εμείς να συνεχίσουμε να σε τιμωρεί και να λέει ο άλλος είναι λέει ποινικά κολάσιμο και πρέπει να επέμβει εισαγγελέας, να γίνει εκείνο, να γίνει το άλλο και η οικογένειά του που δεν ήταν μεγάλο, σωστά κτλ. Θα πούμε για τον Αντένα κιόλας που υποτίθεται ότι υπάρχουν επιθέσεις κατά του Sky. Ναι, επίσης ο Αντένα είναι επίοικος απαράδεκτο να βγαίνει τώρα η σκορδά και να λέει εγώ δεν παίζω τον Big Brother για αυτό το θέμα. Και εδώ έχουμε και σε ρωτάω εγώ, ποιος θα ξεκίνησε όλα αυτά? Ο Αντένα, μην μιλάς κυρά μου. Μην μιλάς κυρά μου, δεν υπάρχει και άλλη να σας στείλουμε πίσω. Βεβαίω, λοιπόν, και να σας πω και κάτι, είναι και κρίμα και άδικο. Εντάξει, έγινε ένα λάθος, θα διορθωθεί το παιχνίδι. Τώρα τι έγινε, βγήκαν όλοι ξαφνικά να κλείσει, να το κλείσετε. Βγήκαν όλοι οι ποιοτικοί, όλοι οι ποιοτικοί ηθοποιοί, κάποιοι δημοσιογράφοι, οι ποιοτικοί δημοσιογράφοι και καλά του συστήματος, κάτι άλλοι που έχουν την ποιότητα μέσα τους κλπ. Και αν τους ψάξουν, ο Χατζηνικολάου. Ο Χατζηνικολάου βγήκε να κατηγορήσει. Τι ρε Νικολάκη, τι ρε Νικολάκη να κατηγορήσει, πες μου δηλαδή. Που είναι και στον Αντένα. Ναι, που είσαι και στον Αντένα, που έχει κάνει τα χειρότερα. Γιατί ρε Νικολάκη σου να κατηγορήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι, επειδή πουλάει, ας πούμε, βγαίνουμε όλοι και βρίζουμε. Πραγματικά σας μιλάω. Εγώ ήμουν ο πρώτος που βγήκε. Εγώ ήμουν πάνω, είχα live την ώρα που είχαμε αυτές τις εξελίξεις. Αλλά δεν βγήκα τόσο ακραίος. Είπα ότι ξέρετε κάτι ήταν εσχρό, ήταν εκείνο, ή τα είπα και θα ξαναλέω. Είναι εσχρό όλα αυτά που γίνανε. Αλλά όχι ρε παιδιά να πούμε να πάω. Όλη να Ελλάδα καταδικάσω. Να πάω για ένα τηλεπαιχνίδι να καταδικάσω μια ψυχούλα, μια ζωή. Έλεος πια. Σταματήστε, λυπηθείτε το παιδί αυτό. Βρήκατε εκεί πέρα τώρα το παιδί αυτό με το λάθος που έκανε και βαράτε όλοι ανελέητα. Και μου τη δίνει που βγαίνουν κάποιοι και καλά ποιοτικοί που ανά πάσα στιγμή βγαίνουν και λένε ότι ξέρετε αυτό που έγινε κτλ. Εγώ λοιπόν θα πω σε κάποιους ηθοποιούς που βγαίνουν και λένε αυτά και κάποιους άλλους που του χώρου μέσα, αν έχετε ψυχή και κότσια, να πείτε δεν περάσετε από το Sky ούτε απ' έξω. Ότι αν σας προτείνουν δουλειά δεν την πάρετε, γιατί είναι σκριπ που παίζουν Big Brother. Αν έχετε κότσια λοιπόν, κάντε το. Έχετε, δεν έχετε. Το να γράφετε και να το παίζετε σε ωρία όπως και οι χορηγοί. Αμέσως βγήκαν να πούνε εγώ λέει, φεύγω κτλ. Φεύγω. Πού φεύγεις ρε. Πού φεύγεις το κορόιδο, δεν ήξερες τον Big Brother τι ρόλο έπαιζε. Δεν ήξερες τι γίνεται, Μας το πες για πάνω, βρήκατε ευκαιρία για να ακουστείτε. Α, τώρα με το βάλετε ακουστώ. Όχι, διαφήμιση πάνω στη δυσφήμιση ενός παλικαριού. Και να πούμε εδώ πέρα, αφού όλοι είναι τόσο ηθικοί, να μιλήσουμε για την τραπ. Και έχουν πρόβλημα με τα παιδιά τους.
Έτσι. Α, έχουν, ναι. Έχουν πάρει χαμπάρι. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Τι έχουν πάρει χαμπάρι. Μιλάνε για όπλα, μιλάνε για ναρκωτικά, μιλάνε για λεφτά. Το βγαίνουν έξω όλο το παίζει. Εγώ έχω φράγκα, έχω εκείνο, έχω άλλο. Έχω γκόμενε, έχω εκείνο, έχω άλλο. Γιατί δεν μίλησε κανένα σα, ρε. Γιατί δεν μιλάει κανένα από αυτά. Γιατί δεν λέει κανένα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μα έξω. Τα πιτσίρια που είναι ποτισμένα με την τραπ, που μέχρι και βραβεία παίρνουν από το ΜΑΝΤ. Γιατί δεν τα λέει αυτά πράγματα. Γιατί δεν μιλάει κανένα εκεί κότε, εκότε. Και να σας πω κάτι, η τραπ δεν είναι μια σκηνή ανεξάρτητη κτλ. Την τραπ φιλοξενούν όλες οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες. Όλοι έχουν από έναν, από δύο και τρεις και τέσσερις. Που βγαίνουν και λένε τι, ναρκωτικά υπέρ. Εύκολο χρήμα και μετράω 50 λεπτά. Εύκολο χρήμα και μετράω 50 λεπτά. Μισθούρια κτλ. Δεν είδα έναν να συλληφθεί, δεν είδα έναν να ακουστεί. Αυτά που απευθύνονται. Δεν απευθύνονται σε αυτήν την κοινωνία που θύχτηκε από αυτό το παιδί. Και βέβαια θύχτηκα κι εγώ. Αλλά μέχρι εκεί, όχι να του πάρουμε το κεφάλι να καταδικάσουμε. Γιατί λοιπόν, κότες, δεν κάνετε κίνηση προς τις γραφικές εταιρείες να πείτε τι είναι αυτά που βγάζετε στα παιδιά μας. Τι αλήθεια είναι αυτή που προτρέπεται να κάνουν τα παιδιά μας. Που έβγαινε άλλο και έλεγε, γιατί λέει εγώ να πάω να σπουδάσω, θα κάνω μια ληστεία σε μια τράπεζα και θα βγάλω λεφτά. Τα θυμάσαι αυτά. Ναι, βέβαια, τα ξέρω. Τα θυμάσαι αυτά. Λοιπόν, ποιο μου μίλησε τότε, τι είπε τότε, δεν υπήρχε κανένα. Εκεί είναι τέχνη, ήταν... βρέ, είναι τέχνη. Βέβαια, ναι, τέχνη είναι. Πού είναι οι ποιοτικοί τραγουδισταράδες, οι ποιοτικοί ηθοποιάρες, πού είναι όλοι αυτοί να βγουν να μιλήσουν για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά να βγάζουν τραγούδια τέτοια, τέτοιο επίπεδου. Με αυτή τη λογική και ο Α δεν πρέπει να βγάλει την Ηλιάνα, γιατί έχει το σνικ που μιλάει για ληστείες, για γκόμενες, για δεν ξέρω τι λένε. Πού είναι, μέρος της τραπ. Ότι δεν είχα καθόλου λεφτά και είμαι μίλιονερ τώρα και κάνω τη γουστάρω, μέρος της τραπ. Έτσι δεν είναι. Ναι. Επειδή είναι, δείτε στον αυτά, Α, ναι, δείτε στον Α. Για πείτε μου πού υπάρχουν τα λεφτά, πείτε μου υπάρχουν τα λεφτά. Ποιος βλάκα σας πληρώνει αυτούς. Για να λένε αυτές τις μαλακίες. Πείτε μου. Και βρήκαμε αυτόν τον παιδάκι τώρα ήταν την Κρήτη να πούμε, δεν ήξερε τι του γίνεται. Μπήκε σε ένα παιχνίδι μέσα, είπε τη μαλακία του και αμέσως μετά να του σκοτώσουμε. Και σοκαρίστηκαν όλοι που έκανε δήλωση ότι έχει πάνω του μαχαίρι. Παιδιά, άμα πάτε στην Κρήτη, το 90% έχει μαχαίρι. Έχουν μαχαίρι πάνω του. Όχι ότι θα σφάξουν ανθρώπου, απλά είναι έτσι νοοτροπία. Ρε παιδί μου, θα κόψουν το μήλο, θα κόψουν. Υπάρχει αυτό, έτσι, αλήθεια. Όλοι έχουν ένα σοκαρίστηκαν. Είχα πάει εγώ στην Κρήτη να παίξω μουσική. Πριν από κάποια χρόνια και ήταν ένας κριτικός από τα σφακιά. Και γυρνάει και μου λέει: ωε Ραγκιτζή, όπλο έχεις! Του λέω: όχι, ένα σώδος μου λέει να επιτρέπεται ένα άντρας, λέει να μην έχει όπλο. Του λέω: γιατί όλοι δεν έχουν όπλα. Ναι, του λέω: εγώ δεν φύγω με το αεροπλάνο, δεν το πάρω μαζί μου. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι αυτό, ναι. Λοιπόν, ξέρει, δηλαδή πραγματικά σου μιλάω. Η δουλειά είναι χαρακτηριστικό. Η κριτική είναι. Δεν δικαιολογούμε βέβαια αυτά που είπαμε. Όχι, η κριτική είναι ιδιαίτερη. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει Κρήτη. Εντάξει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η Κρήτη. Και δεν μας ενοχλεί αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Όμως, το παιδί αυτό έπαιξε σε ένα παιχνίδι. Νόμιζε ότι θα μαζέψει κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Δεν το δικαιολογώ. Είναι αδικαιολόγητος. Αυτό που είπε ήταν μεγάλη μαλακία. Και βέβαια να βγει έξω το παιδί να φύγει. Αλλά όχι να το καταδικάσουμε. Όχι να βγάλουμε όλη την οικογένεια έξω και να λέμε ιστορίες για αγρίους. Και επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω μία φορά ακόμα. Πείτε μου, έναν τράπερ το αμάδωσε η αστυνομία. Το λέει ευθέως. Κόκα, γυναίκες, λεφτά κτλ. Δεν με κάτω. Πού βρήκες τα λεφτά. Ποιος πλήρωσε, ρε. Και έχεις τα λεφτά, εσύ. Πού τα βρήκες τα λεφτά. Πού τα βρήκες τα λεφτά. Να μας πει, πού δεν έσχες. Πού τα βρήκες τα λεφτά. Δεν κοκορεύεσαι. Εσύ δεν προκαλείς την κοινωνία. Λοιπόν, γκόμενες. Οι γκόμενες, λέει η τραπ, είναι τίποτα. Τρύπες είναι. Για να βολεύονται οι τράπερ. Έλα, μωρέ, έχω 10 γκόμενες. Και θα μην το κλείψω. Χύμα μέσα, έλα, μωρέ. Κοιτάξτε τι ωραία περνάμε. Μίσο τα κοριτσάκια κτλ. Δεν θύχτηκε κανείς εκεί πέρα μέσα. Δεν θύχτηκε κανένας. Ε, βέβαια, ποιος θα πάει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες. Μην αρχίσω να λέω τα ονόματα. Δεν χρειάζεται. Όλες οι μεγάλες εταιρείες κάνουν τη δουλειά αυτή. Και σας ρωτάω εγώ για μία φορά ακόμα. Εκεί ρε, δεν έχετε τσίπα. Εκεί ρε, δεν μιλάει για την κοινωνία. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει εκεί ένα ξεκαθάρισμα. Να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν και πώς είναι τόσα πολλά λεφτά και έχει άλλες πισίνες, έχει αμαξάρες, έχει λαμπορκίνη κτλ. Από πού βγαίνουν αυτά τα λεφτά, ρε. Λαμπορκίνη κάτι 100.000. Πού στο διάλογο δίνουν αυτά τα λεφτά. Ποιος, με τι, τι, μια εμφάνιση του δίνει τόσα λεφτά, δεν τους τα δίνει. Πώς κινούν τόσο χρήμα αυτοί. Πώς λένε τις γκόμενες να πούμε ότι είναι πακέτα. Δεν θίγεται καμία γυναίκα εκεί πέρα που σας λένε γκομενάκια να πούμε ότι είστε για να παίρνανε καλά οι άντρες. Ε, δεν θύγεται κανένας εκεί πέρα. Θυχθήκατε τώρα πέρα με τον βιασμό που είπε αυτός ο Βλάκας. Θυχθήκατε εκεί πέρα ότι είπε τον βιασμό. Το βιασμό που έχετε καθημερινά δεν το βλέπετε μπροστά σας, έτσι.
που πήρε τον κόλλο σας έξω και βγαίνετε έξω να πούμε για να το παίξετε γκόμενες, μήπως ή βγήκα ένα τράπερ να πούμε για να το παίξετε μέρος του χαρεμιού, όλοι στο χαρέμι, όλοι στο χαρέμι. Και βέβαια, αν μη τι άλλο, αυτό που είπαμε ότι με θλίβει η εικόνα της οικογένειας, να κάθεται να κλαίει η μάνα του, η γιαγιά του, που να σου πω κάτι, δεν φταίνε. Για μια βλακία που κάνει ένας άλλος που είναι ενήλικος, δεν θα την πληρώσει όλη η οικογένεια. Και ο συγκεκριμένος έκανε τη βλακία, αλλά το να κάθονται όλοι σε ένα σπίτι μέσα να κλαίνε και να τους πυροβολεί όλη η Ελλάδα, ρε παιδιά, έχουν γίνει και πολύ χειρότερα από αυτό. Πολύ χειρότερα. Και επαναλαμβάνω, ήταν βλακία ενός παιδιού. Μέσα σε ένα τοπικό. Μεγάλη βλακία. Και τιμωρήθηκε μεγάλη και βγήκε έξω. Και τιμωρήθηκε αρκετά. Και θα στιγματιστεί σε όλη τη ζωή. Λοιπόν, όχι, αυτό δεν πρέπει να γίνει. Γιατί δεν στιγματιστεί όλη τη ζωή. Από ένα λάθος στο παιχνίδι μέσα. Γιατί να στιγματιστεί αυτό το παιδί. Και ρωτάω εγώ. Απλά πάνω μία φορά ακόμα. Αυτοί οι τράπερ που σας λένε τόσα δεν στιγματίζονται μόνοι τους. Πήγε κανείς να τους ρωτήσει πόθεν έσχες, πού βρήκες τα λεφτά. Πρώτον. Δεύτερον, τι εννοείται με τις γκόμενες. Τι. Γκόμενες, λεφτά και τέτοια και αμάξια κτλ. Τι εννοείται, είναι φυτά οι γυναίκες, δεν είναι φυτά. Τι τις έχετε δηλαδή, ως τι, ως τρύπα, ως πακέτο για να ξελαμπικάρετε, ως τι. Αυτά δεν σας θίγουνε, σας έδειξε αυτός. Πέντε μαλακίες που έκανε, πέντε λέξεις μαλακισμένες που είπε, σας έδειξε. Και αυτό που το τραγουδάνε όλα τα πιτσιρίκια, δεν σας θίγει. Ρωτάω, δεν σας θίγει. Όχι, σας αρέσει, μείνετε εκεί. Αυτή την κοινωνία ζούμε, κυρίες και κύριοι. Βρίσκουν ένα δύναμο και βαράνε 20-20. Το reality, εκεί είναι το reality. Το reality είναι αυτό που γίνεται έξω. Ανοίξτε λοιπόν τραπ μουσική και πείτε μου τι γίνεται.